Ξεκινάμε. Άκου να σου πω τι έπαθα προχτές. Μια τζούρα καφέ, sorry. Είχα βγει το βράδυ σε ένα μαγαζί μαζί με κάτι φίλους. Είχαμε πιει κάτι ποτά, 3-4, που εγώ δεν το συνηθίζω. Είχαν πέσει λίγο οι άμυνες και τα κριτήρια. Γνώριζε ένα γκομενάκι. Καλό. Ή τέλος πάντων τότε μου φάνηκε καλό. Ήρθαμε λίγο πιο κοντά, λίγο χαϊδέματα και κάτι άλλο. Ανταλλάξαμε τηλέφωνα γιατί έπρεπε αυτή να πάει για δουλειά, όπως και εγώ φυσικά, έτσι. Οπότε χώρισαν οι δρόμοι μας. Μετά από 2-3 μέρες. Άφησα έτσι ένα μικρό χρονικό περιθώριο να περάσει, με πέρασε για λιγούρι. Την παίρνω τηλέφωνο. Της λέω να σου πω, θυμάσαι μωτά, δεν είναι, μου λέει. Λέω να κανονίσουμε να πιούμε ένα καφέ, μου λέει βεβαίως, βεβαίως, να πιούμε. Λέω το ξέρω, φτάνει μαγαζί, μου λέει το ξέρω. Ετοιμάζομαι, γίνομαι ωραίος. Κάθομαι, πάω εκεί, φτάνω πρώτος φυσικά. Παίρνω ένα καφέ, κάθομαι, περιμένω. Και εκεί που πίνω τον καφέ μου, έρχεται μια άγνωστη και μου λέει γεια σου. Γεια σου. Μου λέει είμαι η τάδε. Τι λέω ξαφνικά μου ήρθε, λέω, οχ, λες να είναι αυτή. Και είπα να σηκωθώ να φύγω. Σωστά. Λάθος. Όχι βέβαια. Έκατσα εκεί, λέω κάτσε, δεν μπορεί. Κάτι θα είχε αυτή η κοπέλα το βράδυ εκεί που την είδα και μου άρεσε. Και ξαφνικά βλέπω δύο πολύ σημαντικούς λόγους για να μείνω. Μήπως να μην είμαι τόσο ρηχός. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ δεν έχω αποφασίσει αν μ' άρεσε. Οι σκέψεις με τρώγανε. Να σηκωθώ να φύγω, να κάτσω, να το εξερευνήσω το πράγμα. Φαίνεται ενδιαφέρον. Το ραντεβού τελειώνει λίγο γρήγορα. Γυρνάω εγώ σπίτι και μετά από 5 ολόκληρα λεπτά όριμη σκέψη, αποφάσισα να την πάρω τηλέφωνο και να της πω να βγούμε για ένα δεύτερο καφέ και να προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω. Τι έλεγα, ναι, είπαμε, είχε αρκετούς λόγους για να συνεχίσουμε. Βγαίνουμε λοιπόν, πάμε σπίτι της και εκεί πέρα, πού να στα λέω, μία φορά, δύο φορές, πολλές φορές. Και έτσι συνεχίστηκε η φάση, τηλεφωνάκι, βρισκόμασταν, σεξ. Πολύ καλό σεξ, πολύ καλό σεξ. Το σεξ ήταν καλό, το σεξ ήταν πάρα πολύ καλό. Έλα όμως που η γυναίκα είναι προγραμματισμένη αυτό το μόνο σεξ να το αντέχει για το πολύ ένα-δύο μήνες. Εκεί μέχρι τους δύο μήνες αντέχει το μόνο σεξ. Ή θα φύγει ή θα κολλήσει περισσότερο και θα αρχίσει να σε παίρνει τηλέφωνο. Θα σου κάνει και κανένα δωράκι, έτσι, κανένα ρούχο, θα σου πει έλα να βγούμε, ξέρω εγώ, το πρωί να πάμε καμιά βόλτα στα μαγαζιά, να σου πάρω κάτι, να κανονίσουμε να βγούμε με ένα φιλικό ζευγάρι, με την κολλητή μου και το αγόρι της, να πάμε κανένα σινεμά, να πούμε για κανένα καφέ πάλι, να πάμε βόλτα στα μαγαζιά. Εκεί πέρα αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται δύσκολα. Γιατί αυτή μπορεί να ήθελε να με γνωρίσει στις φίλες της, αλλά εγώ σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να τη γνωρίσω στους δικούς μου φίλους. Σάββατο το βράδυ με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει να βγούμε. Της λέω, κοίταξε να δεις. Τι έχει γίνει, έχω πιάσει δουλειά σε ένα πατσατζίδικο και σχολάω ξηρά το πρωί. Μου λέει, θέλεις κατά τις 8 η ώρα να έρθω να σε πάρω, μου λέει να πάμε για καφέ. Λέω, επειδή είναι αλυσίδα, μαθαίνω τελευταία στιγμή σε ποιο κατάστημα δουλεύω. Δεν μπορώ, λέω τώρα, δεν ξέρω πού να σου πω να έρθεις. Θέλεις, μου λέει, να με πάρεις εσύ τηλέφωνο. Τη λέω, κοίταξε να δεις, επειδή όμως μετά έχω να πω οικοδομή, ρίχνω κάτι μπετά. Το έχω χτίσει, σου λέω. Σε ένα θέατρο, μια οικοδομή, στην κερατέα, σε ένα σπίτι της θείας μου. Τη θεία μου, ναι, σου έχω πει. Λοιπόν, δεν μπορώ. Τελειώνω το απόγευμα. Μου λέει, θέλεις μετά το απόγευμα να βρεθούμε. Α, το απόγευμα, το απόγευμα έχω να συνεχίσω το βιβλίο που μόλις ξεκίνησα. Ναι, λέγεται Η Ζωή στις Καλωσιές. Είναι ένας τύπος που ρίχνει μπετά κάθε Κυριακή πρωί στο σπίτι της θείας του. Και μου λέει, εντάξει, πότε θα το τελειώσεις. Θα τελειώσει καμιά 40 χρόνια πιστεύω. Που θα έχω πάει 70 χρονών και θα τελειώσω την οικοδομή. Μάλιστα, μου λέει. Της λέω να σου πω, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο ή άμα θες να με πάρεις, σημείωσε το καινούριο μου τηλέφωνο, γιατί αυτό θα το σταματήσω τώρα, είναι το 697-343-573-2-3-4-5-2-7. Είναι πραγματικό νούμερο, ναι.